Γεια σας φίλοι μου. Ένα παλιό χορτοκοπτικό, με ρεύμα. Ο κινητήρας καθάρισε. Τέλος. Πήρα ένα 12V από καλωριφέρα από αυτοκίνητο. Είναι πολύ δυνατό το μοτέρ, διότι έχει καρβουνάκια. Εδώ είναι fix η τρουμπίνα που έχει. Εγώ πήρα 2 παξιμάδια, τα τρύπησα 8 χιλιοστά, όσο είναι και αυτό για να μπαίνει μέσα. Αφού τα κουλήσω λίγο, τα ποντάρω, θα κάνω και την τρύπα. Οπότε με την τρύπα που έκανα εδώ να ταιριάζει απόλυτα, για να μπαίνει ένα καρφί, μια καβίλια μέσα. Αφού το κάνουμε αυτό, θα κουλήσουμε και το μαχαίρι. Το μαχαίρι, εκείνο επειδή είναι λίγο πιο βαρύ, θέλω να βάλω πιο ελαφρύ μαχαίρι. Αυτό έχει νεύρο το μαχαίρι, για να το κρατάει πιο, να είναι πιο γερό το μαχαίρι. Θα το κάνουμε και θα δούμε τα αποτελέσματα. Έβαλα και το μαχαίρι εδώ, ένα καρφί έβαλα εδώ, στράβωσα λίγο τις λάμες εδώ για να δημιουργεί μια δίνει αέρα για να πετάει τα χόρτα μέσα στον κάδο. Έτσι. Ένα διακοπτάκι. Οι στροφές είναι αρκετές για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν είναι όπως τα βυζινοκίνητα, δεν είναι όπως τα ηλεκτρικά. Έτσι. Αν έχουμε μια μικρή αυλή, μπορούμε εύκολα να κάνουμε τη δουλειά μας. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Όπως βλέπετε, μαζεύει και τα χόρτα. Τα χόρτα στις σκότες, για να μας κάνουν και κανένα αυγολάκι, έτσι, οικολογικό. Να είστε καλά πάντα, πάντα αγαπημένοι, και αν θέλετε κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Θα σας είμαι υποχρεωμένος.